5 λεπτά στο δρόμο με τον Βαγγέλη Κιούση. Κυρίες και κύριοι, καλό μήνα. Είναι Τετάρτη, το ημερολόγιο δείχνει 1η Οκτωβρίου και τα 5 λεπτά στο δρόμο μεταδίδονται σήμερα από τη Σαρδινία, την οποία επέλεξε η Ρενό για να παρουσιάσει στους Ευρωπαίους δημοσιογράφους τη νέα γενιά του μοντέλου Zoe, του ηλεκτρικού αυτοκινήτου της με τις περισσότερες πωλήσεις στη Γυραιά Ήπειρο από το 2012, όταν είχε αρχικά παρουσιαστεί. Ας ξεκινήσουμε από τις χρηστικές λεπτομέρειες που αφορούν τη χώρα μας. Το Zoe θα διατεθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετά το πρώτο εξάμηνο του 2020. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο και χρηστικό όχημα με αρχικές διαστάσεις. Σκεφτείτε ότι έχει περίπου το μέγεθος ενός σούπερ μίνι, αλλά είναι μικρότερο από το Renault Clio, και αυτό το κάνει ακόμη πιο ευέλικτο στην κίνηση της πόλης. Στη νέα του γενιά, το Zoe εξοπλίζεται με μπαταρία 52 κιλοβατόρων, η οποία εξασφαλίζει αυτονομία έως 390 χιλιόμετρα, απόσταση υπεραρκετή για τις ημερήσιες συνθήκες οδήγησης των Ευρωπαίων οδηγών. Ο συγχρονισμένος ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 100 κιλοβάτ, δηλαδή 135 ύπους σε αναλογία με τον τρόπο μέτρησης της ισχύως στους κινητήρες εσωτερικής καύσης. Ενώ παρά το βάρος των 1.500 κιλών του Zoe, οι επιδόσεις είναι εντυπωσιακές, με την επιτάχυνση αποστάσεις, το περίφημο 0-100 χιλιόμετρα ανά ώρα, να απαιτεί σχεδόν 9,5 δευτερόλεπτα. Η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται για λόγους αυτονομίας στα 140 χιλιόμετρα την ώρα. Σε ό,τι αφορά τον τρόπο φόρτισης της μπαταρίας ιόντων λιθίου, το Zoe προσφέρει τη δυνατότητα φόρτισης σε σταθμούς που λειτουργούν είτε με εναλλασσόμενο είτε με συνεχές ρεύμα σε χρόνους που ποικίλουν ανάλογα με την παροχή που χρησιμοποιείται. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιήσουμε στο σπίτι ή αλλού ένα wallbox στα 7,4 kW με τριφασικό ρεύμα στα 32 Αμπέρ, μια πλήρης επαναφόρτιση της μπαταρίας του Zoe απαιτεί 9 ώρες και 25 λεπτά, άρα ολοκληρώνεται κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όσο αυξάνονται τα κιλοβάτ στην πηγή φόρτισης, τόσο μειώνεται ο χρόνος φόρτισης του αυτοκινήτου για να φτάσει τελικά στη 1 ώρα και 10 λεπτά για το 80% της απόδοσης της μπαταρίας, αν χρησιμοποιηθεί ταχυφορτιστής συνεχούς ρεύματος στα 50 κιλοβάτ. Επιστρέφοντας στα χρηστικά στοιχεία του ηλεκτρικού Renault Zoe, αξίζει να γνωρίζετε ότι διαθέτει αυτόματο κυβότιο μιας ταχύτητας και όλα τα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού με τα οποία η Renault εξοπλίζει τα αυτοκίνητά της. Διαθέτει δηλαδή ανάμεσα στα άλλα σύστημα αναγνώρισης των σημάτων κυκλοφορίας, αυτόματη εναλλαγής φώτων, προειδοποίησης για τα οχήματα που κινούνται στις τυφλές γωνίες, αυτόματη υποβοήθηση διατήρησης θέσης για εύκολη και ασφαλή εκκίνηση στις ανηφόρες, συστήματα αποφυγής συγκρούσεων, ραντάρ εμπρός, πίσω και στο πλάι για την υποβοήθηση της στάθμευσης, αλλά και σύστημα παρκαρίσματος χωρίς χέρια, όπως ονομάζεται αυτό που ελέγχει το τιμόνι, στασμεύοντας μόνο του το αυτοκίνητο χωρίς τη συμμετοχή του οδηγού. Ολοκληρώνουμε τη σημερινή αναφορά μας στο Renault Zoe με την πολύ χρήσιμη εφαρμογή My Renault και το σύστημα συνδεσιμότητας Renault Easy Connect, που δίνουν την ευκαιρία στον οδηγό να κινηθεί εύκολα παντού, αξιοποιώντας μια σειρά από λειτουργίες που του επιτρέπουν να είναι μόνιμα συνδεδεμένος με το αυτοκίνητο, ακόμη και όταν είναι μακριά από αυτό. Να προγραμματίζει τη διαδρομή του από απόσταση, να εντοπίζει σημεία φόρτισης κατά τη διάρκεια αυτής της διαδρομής και άλλες χρήσιμες λειτουργίες. Περισσότερα για το Renault Zoe θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε τις επόμενες μέρες ζωντανά από το στούντιο των παραπολιτικών. Πριν σας αποχαιρετήσω για σήμερα, σας θυμίζω ότι ο δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας επέστρεψε και το πρόστιμο για τους παραβάτες ανέρχεται στα 100 ευρώ. Αυτά για σήμερα. Μέχρι την επόμενη φορά που θα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε πολύ, ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.